Στο μείον. Ναι, εννοείται. Στην κόλαση. Εδώ, κοίτα εδώ. Αχ, πάμε στην κόλαση. Σμαράγδα. Έλα. Πώς νιώθεις? Απέσια. Τι γλυκιά, στο λεξικό δίπλα στο μέλι. Μα δεν πρέπει να λέμε τις αλήθειες εδώ. Βεβαίως, και νιώθεις απέσια, να σταματήσουμε. Δεν ήθελα εγώ να εξομολογηθώ, γιατί. Γιατί δεν ήθελες να εξομολογηθείς? Λοιπόν, έχεις κάποιο γούρι, κάνεις κάτι ρε παιδί μου, ένα τελετουργικό πριν βγεις σκηνή? Κάνω το σταυρό μου. Σε δύο περιπτώσεις κάνω το σταυρό μου. Πριν βγω στη σκηνή και πριν πετάξει το αεροπλάνο. Φοβάσαι τις πτήσεις? Σκέψω πόσο φοβάμαι τη σκηνή. Τις πτήσεις τις τρέμω. Αλήθεια? Ναι, αλλά σκέψω Αμερική τώρα... Αμερική πάει? Ναι. Και πώς πήγες? Πήγα και δεν την έπαιρνα και χάπια. Με χάπια φαντάζομαι. Υπάρχουν κάτι χαπάκια για τις πτήσεις? Δεν τα πήρα. Γιατί? Γιατί έκανα meditation δικό μου. Άκου τι έχω ανακαλύψει και κάνω. Ό,τι δεν μ' αρέσει, λέω στον εαυτό μου ότι μ' αρέσει. Δηλαδή, μισώ την απογείωση, λέω, αχ, τι ωραία η απογείωση. Η απογείωση είναι υπέροχη, είναι απέσια. Και λέω στον εαυτό μου, τι ωραία που είναι η απογείωση, λατρεύω την απογείωση. Και το λέω όση ώρα απογειώνεται το αεροπλάνο και έτσι έχει σταματήσει να υδρώνουν οι παλάμες μου. Ξέρεις κάτι? Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω αυτή την εκπομπή. Γιατί ακούς τέρατα. Ακούω ιστορίες. Όχι, δεν είναι τέρατα. Είναι υπέροχες ιστορίες. Είναι σαν ψυχανάλυση αυτός ο χώρος. Είναι φοβερό. I am proud. Λοιπόν, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λάμπρο! Θέλω να πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά σε εισαγωγικά που έχεις κάνει σε μια σχέση. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, ναι, να παρακολουθήσεις. Το έχω κάνει. Ποιο? Το τηλέφωνο. Εντάξει, η κατηνιά είναι το πιο light. Το, η κατηνιά, λέω, συγγνώμη, το τηλέφωνο είναι το πιο light. Ποιο αλλά, είναι το πιο... Θεωρώ ότι η παρακολούθηση, ας πούμε, είναι χειρότερη. Να βάλεις μια περούκα. Όχι, περούκα δεν έχω κάνει. Ξέρω, φίλε μου, που το έχει κάνει, είδες, βέβαια, αυτό με μεταμφίεση. Αλλά όχι, δεν το έχω κάνει. Το τηλέφωνο έχω όταν... κάνει με περούκα και μεταμφιεσμένη, όχι ως κατηνιά, ως πλάκα. Δηλαδή να κάνω... το έδειξες αυτό, το έμαθε δηλαδή μετά. Ναι, με είδε μπροστά του ως πλάκα. Άρα όχι πλάκα δεν ως παρακολούθηση. Αυτό δεν θεωρείται κατηνιά. Όχι, έχω κάνει αυτό με το κινητό όμως. Λένε ότι όταν ψάχνεις, βρίσκεις. Ναι. Αυτό είναι η ερώτηση. Ναι, βρήκες. Βρήκες. Για να γελάσεις έτσι. Αχ, βρήκα. Αλληλούια. Έχεις νιώσει κάποια στιγμή στη ζωή σου ότι καβαλάς το καλάμι? Λένε ότι όταν ξεκινάμε και μας μαθαίνει ο κόσμος, έχουμε μια στιγμή έπαρση. Το λένε πολύ αυτό. Συστή, επειδή εγώ δεν είχα κανένα απότομο από το πουθενά να βρεθώ, ξέρεις, να κάνω μια απότομη... Ήσουν από μικρή στα βάσανα, ναι. Όχι, κάπως η ζωή και η δουλειά κύλησε φυσιολογικά, με μια πορεία φυσιολογική. Και επειδή πάντα το πρόβλημά μου ήταν να σκέφτομαι τι ελλείψεις έχω και διάφορα προβλήματα δικά μου ψυχολογικά, που πάντα ένιωθα... Τι ένιωθε? Δεν ένιωσα ποτέ στην πραγματικότητα ότι καβαλάω το καλά. Με το παραπέντε που έγινε χαμός και ήσασταν σαν. Ένιωσα χαρούμενη με το παραπέντε. Ένιωσα χαρούμενη δεν με την ένιωσα επιτυχία. Δεν ένιωσα ότι ήσασταν σαν pop stars. Κάποια στιγμή είχε ξεφύγει. Έτσι, ναι. Αφού είχαμε πάει κάποτε στη Σκύρο, θυμάμαι. Τους είχα πάρει. Τους πιο πολλούς είχαμε πάει στη Σκύρο. Έκλεισε, φαντάζομαι, κίνηση. Ήταν λίγο τρομερό με τα παιδάκια. Γιατί τα παιδάκια μας πήραν χαμπάρι όλα τα παιδιά του νησιού και άρχισαν. Ήταν στην αρχή ένα παιδάκι από πίσω. Τα έγιναν δύο. Ποια δύο, 12 θα βάλω. 10 και ξαφνικά γυρίσαμε και ήταν όλα τα παιδάκια. Που, γιατί είχε πέσει σύρμα ότι είναι το παραπέντε τώρα. Βέβαια. Μιλάμε καλοκαίρι μετά την πρώτη χρονιά, νομίζω ήταν. Α, συνεχιζόταν κιόλας. Και μας τρέχαν από πίσω μας. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί να ψωνίσουμε και χτυπάγανε έτσι τα τζάμια. Αυτό σου λέω, πώς αυτό στάρισες, βέβαια. Δεν μου δημιούργησε. Με χαροποιούσε το ότι κάτι που κάνω έχει τόσο ανταπόκριση. Κατάλαβα, οκ. Okay. Αλλά. Είναι αυτό που είπες και το καταλαβαίνω, ότι ήταν όλα μαλά για σένα και δεν σου ήρθε απότομα. Δεν μου ήρθε κάτι απότομα, γιατί ήμουν και μεγάλη. Δεν ήμουν 18. Οκ, ναι, ισχύει. Για να δούμε τι θα. Καλά, εγώ θα γιάσω σήμερα εδώ. Καλά, περίμενε. Καλά. Γιατί, παιδιά? Να ξέρεις, οι συνεργάτες μου τρολάρουν. Οπότε, ό,τι τους λες, θα παίρνεις και την αντίδραση. Είμαστε δράση αντίδραση. Δεν ξέρω να μιλάω. Φήμη ή πλούτο σήμερα? Πλούτο. Γι' αυτό είπα το σήμερα. Α, είπες το σήμερα. Πλούτος θα έλεγα πάλι. Ναι, γι' αυτό λέω. Γιατί σήμερα νομίζω τα πράγματα που είναι τόσο περίεργα μετράει πολύ διπλά σε σχέση με άλλες φορές.
Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση μετράει διπλή στο ποσοστό αγιότητας που λες ότι θα αγιάσεις. Γιατί? Οπότε, γιατί έρχεται από τους σπουδαστές του City Unity. Λοιπόν, εντάξει, τότε. Που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο συχνός λόγος που θα μαλώσεις με το Θοδωρή. Πολύ κοτσαμπολίτες οι φοιτητές του City Unity. Η τσακωμή είναι μέσα στην ζωή. Με το Θοδωρή τσακώνομαι συνήθως. Εγώ είμαι πιο κλειστός, πιο μυστικοπαθής και πιο κλειστός άνθρωπος. Ο Θοδωρής είναι εντελώς ανοιχτός. Ανοιχτό βιβλίο. Ανοιχτό, δεν έχεις πιο. Αλήθεια. Σε σημείο, ας πούμε. Σε πληροφορώ, δεν μου το βγάζει αυτό. Α, δεν υπάρχει αυτό. Δεν μου βγάζει το νέο. Σε σημείο που ανακοινώνει τα σχέδια που έχει σε όλους, πάντα, ακόμα και αν κάποιος μπορεί να του κλέψει την ιδέα, να του το κάψει, να μην είναι της ώρας, να μην. Αυτό εμένα μπορεί να με τρελάνει. Και είμαι μία που τον κλωτσάω κάτω από το τραπέζι, αυτό της γυναίκας, το αντιπαθητικό που κλωτσάμε. Μην το πεις αυτό. Άρα τι πες μια... τώρα. Που και εκνευρίζεται τρομακτικά. Έχει μια αθωότητα, μια παιδική τέτοια, ναι, σε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλοπροαίρετος. Καλοπροαίρετος. Και ανοιχτός. Εγώ δεν έχει καθόλου. Πονηριά με την καλή έννοια. Ναι, ρε, λίγο έτσι να είναι επιφυλακτικός, λίγο καχύποπτος, ότι αυτός τώρα μπορεί να θέλει να μου τη φέρει. Εγώ όλο σκέφτομαι ότι αυτός τώρα γιατί το λέει αυτό. Είναι τελείως αθώος και ανοιχτός. Και τον κλωτσάω. Και αυτό είναι πολύ εκνευριστικό, βέβαια, που κλωτσάω. Είναι. Και πολύ γυναικείο. Αυτό το ξέρεις, που είναι μία από κάτω και του κάνει. Μη του ρες. Όταν κλωτσάς κάποιον είναι γυναικείο, γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά η εικόνα που έχω είναι πιο όχι πολύ κλωτς, ότι μια γυναίκα το κάνει σε έναν άντρα. Είναι έτσι μου έχει γράψει. Αν θέλω να σώσω μια κατάσταση, μπορεί να σκουντίξω κι εγώ κατά από το τραπέζι. Ναι. Ή ξέρω εγώ, μην είσαι τόσο υποχωρητικός, μην τα εκχωρήσω όλα, γιατί είναι αμέσως, του λέει όλος, ναι, ναι, μα εγώ κλωτσάω. Εκείνη τη στιγμή ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις το self-meditation και να λες. Που πείθεις τον κάνω εαυτό αυτό. Σου. Δεν βλέπω να βοηθάει το self-meditation, ναι, που κάνεις. Αχ, Παναγία μου. Οκ. Okay. Εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ. Μόλις ζητήσω κάτι από το Θεό, κατευθείαν ένας και ένας και ένας. Εγώ τον κλώτσο τον έχω σίγουρο το κάνει. Φάνηκε ειλικρινέστατη. Καλέ, αυτό. Ναι. Ναι, και κλώτσο αληθινή. Και γενικά πολύ τσίμπημα και σκούντιμα. Και... Θέλω να μου πεις την πιο αμήχανη στιγμή πάνω στη σκηνή. Η πιο αμήχανη στιγμή μου πάνω στη σκηνή εξελίχθηκε στην ωραιότερη στιγμή μου πάνω στη σκηνή. Γιατί ήταν σε μια παράσταση που στην πρεμιέρα γίναν όλα λάθος και δεν γινόταν με τίποτα, χάλασε η αυλαία, δεν έκλεινε η αυλαία ώστε να αλλάξει το σκηνικό. Ήταν πρεμιέρα, είχαμε κάνει πρόβες, δεν ήμασταν πολύ έτοιμοι. Άρα δεν είχατε κάνει πολλές πρόβες. Ήμασταν λίγο ανέτοιμοι. Θες να μου πεις και την παράσταση. Τεχνικά ανέτοιμοι. Ναι, ήταν πολύ πριν από 20 χρόνια στο Ήβι, μια παράσταση, Ανορέξια Νερβόζα λεγότανε. Και είχαμε πολλά τεχνικά θέματα τα οποία δεν είχαν δοκιμαστεί και από το πρώτο μέρος στο δεύτερο η αυλαία δεν έκλεισε ποτέ ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή του σκηνικού που και οι τεχνικοί δεν την ξέραν και αυτοί πολύ καλά πού θα μπουν τα έπιπλα. Και πώς συγγνώμη, σου και εγώ ήμουν πάνω στο σκηνή ολομόναχη γιατί έπρεπε να κάνω ένα μικρό. Μονολογό. Όχι, ένα πραγματάκι μικρό, μέχρι να κλείσει η αυλαία να ανοίξει και να αλλάξει από πίσω μου το σκηνικό. Και αυτό δεν έγινε ποτέ γιατί κοιτάω ότι η αυλαία έχει σπάσει. Και ξεκίνησα ένα πράγμα που ήταν για ένα λεπτό να κρατήσει και χόρεψα επί 10 λεπτά χορευτικό ενδικό μαζί με τους τεχνικούς όπου τους έφερνα και τους έδειχνα πού θα μπουν τα έπιπλα. Ήταν μια από τις ωραιότερες στιγμές μου στο θέατρο γιατί αυτοσχεδίασα πλήρως πράγμα που δεν είχα απελευθερωθεί ποτέ να το κάνω τότε. Και ήμουν έτσι, έπρεπε να κάθομαι απλά έτσι. Αυτό ήταν, δεν είχε κάποια άλλη οδηγία. Και βλέπω ότι θα γίνει μαντάρα, ότι meditation τώρα τελειώνει. Μου κάνει αυτό, ένα meditation που έπρεπε να κάθομαι έτσι, ας πούμε, για λίγο. Και έπαιζε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι το έβαλα 4 φορές που έλεγα στο τεχνικό. Πάμε πάλι, για να συνεχιστεί αυτό. Κάποια στιγμή να γίνει το σκηνικό. Έβγαλα πάρα πολλά γέλια. Δεν θυμάμαι καθόλου τι έκανα. Θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα σύννεφο. Δηλαδή, ξεκίνησα από ένα που είπα, όχ, την πατήσαμε τώρα. Τι θα κάνω τώρα. Αναρωτιέμαι αν οι θεατές κατάλαβαν. Και με έπιασε τρέλ. Όλοι το κατάλαβαν. Είσαι σίγουροι. Όχι, όχι, φαινόταν. Γιατί είχε, μπορεί να του φάνηκε ότι είναι αυτοσχεδιασμός και καλά στο έργο. Φαινόταν. Ο πανικός μου ήταν τόσο πραγματικός μαζί με χορευτικό που ήταν αστείο. Και εξελίχθηκε. Τη θυμάμαι σαν μια
Πολύ λαμπρή στιγμή στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή. Την επόμενη μέρα, μήπως το επαναλάβα, τι έγινε κανονικά? Την επόμενη μέρα κρατήσαμε κομμάτια αυτού νου του πράγματος και κάναμε πια, το ενσωματώσαμε ότι γίνεται, αλλά για λίγο. Είδες. Ναι. Είδες, ναι. Που χωρίς να το ξέρω ότι είσαι το σκέφτηκα. Τρομερός. Είδες. Δεκτό. Για να σε δώσω τελευταία ερώτηση. Για πες μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που λέμε τελευταία και φαρμακερή. Θέλω να μου πεις έναν ηθοποιό ή μία ηθοποιό που θεωρείς ότι είναι υπερεκτιμημένος. Α, δύσκολη ερώτηση που μου κάνεις. Γιατί υπάρχουν υπερεκτιμημένοι ηθοποιοί, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και ηθοποιοί που είναι πολύ πιο σημαντικοί από αυτό που έχει καταγραφεί για αυτούς. Γιατί παίζει πολύ σοβαροφάνεια. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω έξω τι γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι και στο εξωτερικό θα συμβαίνει αυτό. Μπορεί σε άλλα μεγέθη. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να κατονομάσω ηθοποιό που υπάρχουν, έχω στο μυαλό μου. Δεν θα σου το πω όμως. Που έχουν βοηθηθεί, πιστεύεις από δημόσιες σχέσεις? Όχι, δεν πάω να πω ότι γίνεται κάτι σκοτεινό από πίσω. Δεν είναι σκοτεινό αυτό. Αλλά ξέρεις, να έχουν ένα καλό σύστημα δημοσίων σχέσεων ή κάτι το οποίο. Που για κάποιο λόγο έχουν πουλήσει έτσι τον εαυτό τους. Που έχει φανεί σημαντικότερο αυτό που κάνουν από αυτό που πραγματικά κάνουν. Αλλά αυτό είναι και μια εξυπνάδα δικιά τους. Δεν είναι, θεωρώ ότι έχει γίνει καμιά φοβερή ίντριγκα. Ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, γιατί στην Ελλάδα τώρα και σιγά τους μηχανισμούς που υπάρχουν. Είναι μικρομηχανισμούλιδες, δεν για είναι και τρομεροί. Για μας δουλεύουμε. Είναι αυτό. Okay. Αλλά νομίζω ότι με έναν έξυπνο τρόπο έχουν πουλήσει τον εαυτό τους ως κάτι σημαντικότερο από αυτό που είναι. Αυτό υπάρχει αρκετά. Και όχι μόνο στους ηθοποιούς. Γενικά υπάρχει. Αλλά δεν θα πω. Όχι, φίλε μου. Δεν με νοιάζει. Κάντε ό,τι θέλετε, επιτέλους. Έλα ένα meditation. Α, έλα. Έλα, για το κλείσιμο. Τι να πούμε? Τι να πούμε. Να πούμε ότι από εδώ και μπρος... Από εδώ και μπρος. Όλα θα πηγαίνουν καλύτερα. Όλα θα πηγαίνουν καλύτερα. Και η ζωή... Και η ζωή... Θα μας εκπλήττει... Θα μας εκπλήττει... Μόνο με ωραία πράγματα. Μόνο με ωραία πράγματα. Και έτσι, γλυκά και τρυφερά, πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας της Μαράγδας Καρύδη. Εντάξει. Είσαι θεότητα. Αυτό έχω να σου πω. Η Άγιοι 40.